διαιτητέ του σημερινού μεγάλου αγώνος που αποτελεί στο θυμόνι στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού είναι ο Ιουγκοσλάβος κύριος Κάτσης και ο Ρουμάνος κύριος Κύριακ, από τους οποίους αναμένεται μια εκπληκτική και αντικειμενική και θυσία. Είναι ο Πάρο, ο Σίντεκ, ο Τομάσο, ο Άμερ και ο Ρουτσίτσκα. Με τον Τρόντζο, τον Βασιλιάδη, τον Αμερικάνο, τον Ζούπα και τον Λαρετζάκη. Στηρίζουν οι διαιτητές και νομίζω ότι θα δώσουν την μπάλα στους Τσέχους. Τώρα κινούνται έξω από την περαντέρα μας. Κρατάει την μπάλα ο Ρουσίτς και αυτό μεταβάζει τον Ζίντερ, ο Ζίντερ στον Άμερ, ο Άμερ πάει να μπει προς τα μέσα. Φύλαση, η Ελλάδα εκτελεί τα πρώτα σουτ και ο Σούπας επιτυχάνει ένα ωραιότατο καλάθι το οποίο συγκλονίζει το γήπεδο. Φωτοβολίδες, 200 φωτοβολίδες με όλα τα χρώματα έχουν πέσει μέσα στο γήπεδο που έχει μια πανηγυρική, μια ατμόσφαιρα που δεν περιγράφει. Στο Ζούπα, ο Ζούπα φτάνει έτσι από τη ρακέτα του, μπαίνει ένα Ζούπα, έκτοχο και επιτυχάνει ένα ωραίο πάσιμο. Δύο πολύτιμοι πόντι για την ελληνική ομάδα. Βράδυ για να βάζω την μπάλα στο καλάθι. Και τώρα κάνουμε τη διασμότητα την πάμε στο Ζούπα, μπαίνει ο Ζούπα, σουτάρει και επιτυχάνει ένα ωραίο το καλάθι. Για την ελληνική ομάδα, γρήγορα την επίθεση των Τσέχων. Την παίρνει την μπάλα ο Άμερ, ο οποίος την δίνει στο σύνδεσκο, πω! Αστόχησε και μια φορά. Ανεβαίνει ο Ζούπα, σουτάρει, την μπάλα χτυπάει σε φάνη, δεν πειράζει και δίνει στο ριμπάουντ όμως η Τσέχη και παίρνει γρήγορα προς την περιοχή μας για τον Ρουσίτσκα, ο οποίος κοντρολάρει, την δίνει στον Άμερ, ο Άμερ στον Τομάσεκ, σουτάρει αυτός. Έξω, όχι, μέσα μπήκε η μπάλα. Μπήκε μέσα. Είναι τρομερή. Είναι τρομερή και είναι και ένα από τα ωραιότερα παιχνίδια, από τα συγκλονιστικότερα παιχνίδια όλων των εποχών που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Ένα παιχνίδι που έχει ενθουσιάσει τις χιλιάδες των Ελλήνων φιλάθλων, θα ενθουσιάζει και άπελα τόσο, ανέβα παιδάκι μου, μα τι ατυχία είναι αυτή, σόλου μπαλά, είχε το καλάθι, μα είναι ατυχία, δεν περιγράφεται, σουτάρει μόνο του το παιδί κάτω από το καλάθι, κάνει τον υπάρχοντο τότε σε φιδιασμό, μπαίνει ο Αμερικάνος έλα και το καλάθι είναι γεγονός. Η ομάδα, αγαπητοί μου ακροατές, όπως θα καταλαβαίνετε και από την περιγραφή της Λάβια, έχει φοβερούς παίκτες. Σουτάρουν από πολύ μακριά μέσα. Μέσα. Αυτός ο Ζίντεκ. Από που σουτάρει είναι μέσα η μπάλα. Είναι μυστήριο. Ο Αμερικάνος, έλα Αμερικάνο, ανέβα. Σουτάρει. Τον ρίχνουν κάτω, δεν στηρίζουν τίποτα. Οι διαιτητές κάνουν fast break. Είναι επικίνδυνο για την ελληνική ομάδα. Δεν έχει την μπάλα ο Άμερ. Το βροντίδιο Ζίντεκ, προσοχή. Μα το επέτυχε το καλάθι. Να πάρει άξι νίκη. Την παίρνει ο Χριστέας την μπάλα, ανεβαίνει, σουτάρει, η μπάλα χτυπάει ταμπλό, ωραιότατα! Την παίρνει την μπάλα ο Βασιλιάδης και επιτυχάνει ένα καλάθι. Μάθε το μάθη στο Ρουσίσκα, ο Ρουσίσκα κρατάει την μπάλα στον το Άμερο, ο Άμερο στο Ζήτε, ο Ζήτε στο Μίφκα. Ο Ρουσίσκα πήρε πάλι την μπάλα έξω από την Περαντιέρα, κάνουν επίδεση. Όχι, κρατήστε τον. Αουτ! Τι φάουλε στήριξε να δω. Έληξε το ημίχρονο. Νίκη το ημίχρονο, αγαπητοί μου ακροατέ, με 47 ΑΕΚ, Σλάβια 38. Ένα μεγαλειώδη θρίαμβο του πρώτου ημίχρονου. Αγαπητοί μου ακροατές, σας μιλώ και πάλι από το Παναθηναϊκό Στάδιο που εδώ και 10 δευτερόλεπτα άρχισε το δεύτερο ημίχρονο του τελικού αγώνα κυπέλλου Ευρώπης μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ Σλάβια. Το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής είναι ΑΕΚ 49, Σλάβια 40. Παίζουν ακριβώς το δεύτερο ημίχρονο με την πεντάδα που αρχίσανε και ο Ζίντεκ σουτάρει και επιτυγχάνει ένα καλά. Φίλησα στην ΑΕΚ. Εχάσανε και ένα φάουλ επιτέλους. Σουτάραν ένα, έκανε και για αυτούς δύο γκέλ στη Στεφάνη και βγήκε έξω. Σουτάρουν το δεύτερο. Επιτέλους και το δεύτερο. Αλλάζουν οι Ιωνοί. Hey up, να τα σουτάκια, να η μπάλα μες στο πλεκτό. Μετράει, μετράει, ωραιότατα. Έλα και επιτυχάνει ένα ωραιότατο καλάθι για την ελληνική ομάδα. Γυρίζουμε και εμείς έξω κατά την μπάλα από την ζώνη την οποία ορισμένες φορές πιάνουν οι Τσέχοι. Και ο κίνδυνος για την Ελλάδα. Θέλει μόνο στο Ζήτε, σουτάρει και επιτυχάνει. Να δω τώρα τι λέει. Δεν μετράει το καλάθι, λέει νομίζω ένας διαιτητής. Ο άλλος λέει μετράει. Άω, κρίνει. Μη μιλάς Αμερικάνο και πάμε και καμιά τεχνική ποινή. Γιατί τον είδα έτοιμο το Ρουμάνο. 12 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. ΑΕΚ 57, Σλάβια 56. Έλα, Αμερικάνε μου. Άσα, πα, κάνουμε το σούλα, παιδί μου. Βάλα στον πόντο. Η μπάλα χτυπάει τη Στεφάνη δυο φορές και επιτέλους μπαίνει. Έλα παιδιά μου, μπήκε η μπάλα στο καλάθι, πετέχει ένας πόντος. Το πόντο Ρουσίσκα, πειλάστε! Σουτάρει από μακριά και επιτυγχάνει. Έκλεισε ο Ζίντεκ από την ελληνική ομάδα, ισοφαρίστηκε ο αγών 58-58. Και τώρα η μεγάλη μάχη, η μεγάλη τιτανομαχία, έλα Τρόντζο μου, παίρνει την μπάλα, ανέβα! Το κρίσιμο σημείο ήταν και βουβάθηκε ο κόσμος εδώ που τα λέμε.
Τα χάσε όλα, σου λέει τι γίνεται εδώ τώρα. Εκείνο το σημείο ήταν το. Όχι το μελανό σημείο. Φοβήθηκε ο κόσμος ότι μπορούμε να χάσουμε. Αλλά εκεί μίλησε η ψυχή και η καρδιά. Έλα Βασιλιάδη, πάει να μπει προς τα μέσα, κρατάει την μπάλα, την δίνει προς τον Τάβα. Ο Τάβας κοντρολάρει, προσπαθεί να δώσει και πάλι στον Λαρεντζάκη. Ο Λαρεντζάκη στον Τρόντζο, ανέβα Τρόντζο, σουτάρει και είσαι χαρά. Αλλά ο Άμερ τον πιέζουμε τώρα, γυρίζουν την μπάλα προς τα έξω. Περουσίσκα, μην τον αφήνετε! Η μπάλα σουτάρει, χτυπάει σε πάλι. Μπράβο Αμερικάνο, πηγάει και παίρνει τον Τάβο από το Σίντε, είναι πολύ τιμή η ενέργεια. Έχει πει ο Ζούπα στον αγώνα τώρα. Ο Ζούπα θέλει την μπάλα, την δίνει στο Λαρεντζάκη, ο Λαρεντζάκη πάει να μπει προς τα μέσα, αλλά δεν επιτεθεί, την παίρνει την μπάλα ο Λαρεντζάκη, την δίνει στο Αμερικάνο, Αμερικάνο σουτάρει, φάουλ δύο σουτ, μυρίζει τους έξενες και δύο σουτ. Ας ελπίσουμε ότι τα παιδιά μας θα πάνε καλά, έστω και με ένα πόντο θα πάρουμε απόψε το κύπελο Ευρώπη. Σήμερα έχει έρθει 100, μπράβο, το Αμερικάνο επιτυχάνει το πρώτο. Έχει έρθει 100.000 φόσφορ μέσα στο γήπεδο. 100.000 Έλληνες φύλαφοι. Άλλες τόσες χιλιάδες ίσως και εσείς από την Ευρώπη. Έλα παιδιά μου, προσοχή. Πάω, πετάει το πρώτο, άστοχο. Έλα το δεύτερο. Όσο και αυτό, άντε, πάνε το ριμπάω. Ρεζάκι, κρατάει την μπάλα, βάλουμε 100 το καλάτι, όλα θα πάνε καλά. Έλα παιδιά. Ανέβα, παιδί μου! Μπράβο! Κάλεσε το μόνο είναι μέσα στο γήπεδο! Είναι πανηγύρι! Πώς είτε καλό καλά σου μας το πέφτηκε! Του σκορ! Το παιχνίδι γίνεται δραματικό, γίνεται συγκλονιστικό, είναι τραπάσιο! Του σκορ ο Αμερικάνος! Πάτε πάω! Έλα! Έλα, Ραλεντάκι! Κάνουμε την μπάλα για το σουτ, πάτε πέρα! Κάσε με το ριμπάνο, Βασιλιάδη! Πάτε πέρα με τον Αμερικάνο! Πάτε Αμερικάνο μου! Μέσα! Πάει! Ωραιότατα! Αγαπητοί μου ακροατέ, όσο κινούν τα λεπτά, όσο περνάει ο χρόνος, ο Γάλλη γίνεται συγκλονιστική. Έλα, να μην το ρουσίσκα. Τώρα δεν ακούω τίποτα. Έχω βουλώσει και εγώ τα πια μου. Έλα, να λέει πάκι. Δώσε τον Αμερικάνο, παίρνει ο Αμερικάνος. Έπαει τον λόγο. Ωραιότατα. Φάουλ, 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 φάουλ. Και εγώ έχω παρασυρθεί. Φάουλ, καλάθι, μας τραυματίσα τον Αμερικάνο. Ωραιότατα. Ο Αμερικάνος τους παίρνει την μπάλα μέσα και επιτυχάνει ένα ωραίο καλάθι. ΑΕΚ 84, Ζάμπια 78. 1 λεπτό και 31 δευτερόλεπτα. Είναι στον Τρόντζο. Πάει ο Τρόντζο ρεβέρσα. Πάλε βρε παιδάκι μου μία. Ανεβαίνει ο Τρόντζο δεύτερη φορά. Και το επιτυχάνει. Είναι, σα είπα, γίνεται. Θα πει κάποιο. Πρώτο σου, τέσσερα σου πήγε. Ωραίο αυτό το καλά. Out. Οι Έλληνες απ' έξω. Out, οι Έλληνες απ' έξω. Έτσι είναι. Παπό, μας πηγαίνει την μπάλα. Ο Άμερ μένει μόνος του. Τον κόβει ο Λαρετάκη, σουτάρει αστοχή. Δύο παπό, πηδάει ο Ζήμπερ, μας κάνει την μπάλα. Και χρεώνει και το Ζούπα φάουλ και νομίζω ότι είναι το πέμπτο φάουλ. Και νομίζω ότι τώρα κάνουμε και πέμπτο φάουλ ο Ζούπας και φεύγει από τον αγώνα γιατί τον βλέπω να τραβάει τα μαλλιά του. Να υπολείπονται μόλις 34 δευτερόλεπτα και η Ελλάδα, η ΑΕΚ να είναι κυπελούχος Ευρώπης, βασίλισσα της Ευρώπης. Αγαπητοί μου ακροατέ, έρχονται εδώ κοντά μου, υπέξτε μια καλά του και εμένα. Ένα καλάθι, ένα Αμερικάνο και γίνεται η ανάσταση. Τα κεριά έχουν ανάψει οι Έλληνες φύλαθοι μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο και η ανάσταση του ελληνικού αθλητισμού, η ΑΕΚ Ευρώπη, η ΑΕΚ κύπελο Ευρώπη, 14-2. 11 δευτερόλεπτα και η Ελλάς έχει μεγαλώνει όλους να κλαίνουν. Καρά αγαπητοί μου ακροατέ, πρέπει να είσαστε εδώ για να τη ζήσουμε. Τριάρι, κάνουμε, 2-1, ενίκη, αυτή τη στιγμή. Η ατμόσφαιρα είναι φανταστική, είναι αυτή που μόνο στο στάδιο του Μαρακάνα, που μόνο στο Γουέμπλεϊ, που μόνο στο Περναμπέου, μόνο αυτά τα στάδια που χωράνε 200.000 Έλληνες φιλάθλοι μπορούμε να δούμε. Κλαίει ο κόσμος, κλαίει ο ελληνικός κόσμος. Ακούστε σήμερα εδώ. Ένα πανηγύρι.